Λοιπόν, για Φέη και Γιώργο, σε μισό ακούστηκε σε ένα από τους καυγάδες. Πω, πω, τι μίσος, τι φανατισμός, καλά ρε μας δουλεύετε. Σε ελληνικό καυγά και δεν ακούστηκε το γνωστό «Άντε γαμίσου μωρή πουτάνα, να πας τη μάνα σου ρε καριόλη που μου θέλεις και γκόμενα». Σε ελληνικό καυγά έχω ακούσει μέχρι και το «Γαμό τις κολότριχές σου που δεν έγιναν ανάποδα να μην μπορείς να χέσεις, μαλάκα». Ε, μαλάκα. Το μαλάκα δύο φορές, γιατί ξέρετε το ένα το λέμε για καλημέρα, αλλά το σε μισό δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν επίπεδο. Δεν ξεκατηνιάζονται στα περιοδικά. Όχι καθόλου. People, Μαζονάκης, θέλω να κάνω ένα παιδί. Για αρχή πρέπει να βρεις ένα καλό σωλήνα ή ένα καλό σπέρμα, αλλά αυτό το θεωρώ πιο εύκολο. Τα υπόλοιπα θα στα εξηγήσουν οι γιατροί. Φρέντο, η Ζώε Αγγελική στο γραφείο του Πλανητάρχη. Η πατρινιά του Τραμπ. Αυτή θα μας γαμίσει. Το κόμπλεξ του χωριάτη. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας που να έχει βοηθήσει. Θυμάστε, Ολυμπία Τζουκάκης, Τζορτζ Στεφανόπουλος και άλλα τέτοια. Όχι πατρινά, απ' τα άλλα, τα καλαβρέζικα. Καταλάβατε. Άνοιξαν σουβλατζίδικο. Κανονίδου με απ' όλα. Άλλη μαλακία. Άνοιξαν σουβλατζίδικο τώρα που παγιάτιασε το κρέας. Αλλά βέβαια έτσι είναι. Όταν δεν μπορείς να ανοίξεις τα πόδια, ανοίγεις σουβλατζίδικο. Αν και υπάρχει ακόμα πελατεία. Υπάρχουν και αυτοί, ξέρετε, που λέμε μερικοί το προτιμούν κρύο, όχι το σουβλάκι, το άλλο, το στεγνό, το αλάδωτο. Εσπρέσο. Έφτασε η ώρα του DNA για τη χαρά του Τόλι. Καλέ, τι έφτασε η ώρα. Το κορίτσι κοντεύει να γίνει λέκτορας. Και αν ισχύει αυτό που λένε ότι το σπέρμα τρέχει με 35 χιλιόμετρα την ώρα, τόσα χρόνια που ψάχνουν αυτό το σπέρμα του Τόλι, έπρεπε να έχει κάνει 18 φορές το γύρο του γαλαξία. Τώρα μου φαίνεται είναι έτοιμο να βουτήσει και για Ατλαντίδα. Γιατί μέχρι να το βρούνε δεν θα έχουμε χαρά. Καφέ και παξιμάδι θα έχουμε. 23χρονη λέει ότι είναι υβρίδιο ανθρώπου με εξωγήινο. Βέβαια, εντάξει, η φωτογραφία δεν είναι και πάρα πολύ καλή, αλλά πιο πολύ μοιάζει με υβρίδιο ρακούν με φτέρι. Σερβιτόρα έκανε σεξ με pitbull. Ήθελα να ερεθίσω το σύντροφό μου. Αυτός μάλλον θα ήταν bulldog. Πάντως αυτή πρέπει να είναι πολύ καλή σκύλα. Ζυγκολό λόγω ανεργίας. Οι όριμες του ζητούν παραμύθι. Ανεργία, ανεργία, αλλά πρέπει να έχεις και τα προσόντα. Να έχεις ωραία φάτσα, να έχεις κοιλιακούς, να τον έχεις πάνω από 15 πόντους και το κυριότερο να γαμάς γριά και να πιστεύεις ότι μυρίζει τριαντάφυλλο. Εγώ γι' αυτό δεν μπορώ να γίνω ζυγκολό. Έχω αλλεργία στα τριαντάφυλλα. Σάλο στη Ρόδο με δόκιμο μοναχό που παρενοχλούσε αγοράκια. Όχι ρε πούστη μου, δεν μπορούσε και αυτός να περιμένει μέχρι να γίνει κανονικός. Έλεος δηλαδή. Δημοσιογράφος και βουλευτής των ΑΝΕΛ πήγαν να με βιάσουνε 5 μελαψοί άντρες. Αλλά δεν σε βίασανε, μάλλον πήγαν και ήρθαν. Βέβαια, δεν το αφήσιτο. Ήσουνα και σε τούνελ, είχες υποστεί και ένα σόκαλα. Καθώσουν και τους μέτραγες. 1, 2, 3, 4, 9. Λίγοι είναι. Βοήθεια! Αυτό μου θυμίζει thriller. Που υπάρχει ένα serial killer που έχει σκοτώσει 5 γυναίκες και θα σκοτώσει μία έκτη. Που η έκτη βρίσκεται, προσέξτε, είναι βασικό αυτό, στην έξοδο ενός σκοτεινού τούνελ και υποψιάζεται ότι την παρακολουθεί ο δολοφόνος που βρίσκεται στο βάθος του τούνελ. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν θέλει! Δεν θέλει με τίποτα! Γιατί αν ήθελε, θα φώναζε help, help και θα έφευγε. Αυτή κάθεται, γυρίζει τον κοιτάει και αρχίζει. Hello, hello, hello! Συγγνώμη και καλά να είσαι στα νεύρα σου. Χαλό μία, χαλό δύο, χαλό τρεις, θα τη σκοτώσει την καριόλα. Star Press, έρχεται το τέλος του κόσμου το 2017. Υπάρχει μία στις 500 πιθανότητες. Πολλές, πάρα πολλές, αν αναλογιστούμε ότι υπάρχει μία πιθανότητα στις 10.000 να ηρεμήσει ο Άδωνης, μία πιθανότητα στις 100.000 να γίνει αριστερός ο Τσίπρας και μία στο 1 εκατομμύριο να αναστηθεί ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Πορφυρογέννητος. Για τον Χριστό δεν τον κόβω, οπότε μπορεί να έρχεται και το τέλος του κόσμου κατά τα σγραφάς, κατά τα σμάντωνας, αρχίδια. Δάκρυσε το άλογο του Αγίου Γεωργίου. Έχει γούστο να μπουν τα δάκρυα στο μάτι του αλόγου, να σκοντάψει το άλογο και να σβουρδουμπαλιαστεί ο Άγιος. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δάκρυσε το άλογο. Το κρυθάρι είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες. Θέλω να πω, δεν ζορίζεται από πουθενά το άλογο. Μήπως, συγγνώμη κιόλας, αμόλυσε καμία ο Άγιος. Ξενοδοχείο οργείων στην Αγία Νάπα. Η πισίνα ήταν θολή από σπέρμα. Αυτή είναι πισίνα. Βουτάς και να σε να κάνεις παρτούζα. Πίνεις και μένεις έγκυος. Κάνεις ύπτιο και τον παίρνεις κανονικά από πίσω. Μόνο το ελεύθερο παραμένει ελεύθερο, δηλαδή ακάποτο. Όπως θα μας πάει και όλη η χρονιά. Έλσα Χόσκ στολίζει το δέντρο της και μας δείχνει τον κόλο της. Πραγματικά, αν ήθελε να στολίσει τον κόλο της, τι θα έκανε, θα φύτε βέλατο ή θα του βάζε λαμπάκια. Και παρακαλώ, lifestyle και αρχίδια μάντολες, πάρτε και εδώ και μία το ρολόι σας παρακαλώ από πάνω που το διορθώσαμε. Έτσι, κατά πέτηση των τηλεθεατών, ησυχάσατε ή ψυχαναγκαστική. Καλή χρονιά, καλή χρονιά σε όλους.